Με αίτημα την άμεση προσφυγή στις κάλπες να κυριαρχεί, ενώ ο Δεκαβάλας έκοψε το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Λούση την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα παρουσία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη και του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κόμματος Μακάριου Λαζαρίδη. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα και αναμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, η οποία ή θα πρέπει να ψηφίσει τα μέτρα έτσι όπως δυστυχώς τα κατάφερε, όπως τονίζει ο ίδιος, ή να πάμε γρήγορα σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Όλα τα στελέχη μας είναι συνεχώς κάπου, είτε σε πίτες όπως εγώ τώρα εδώ στην Καβάλα, είτε σε ομιλίες. Και περιμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του για να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Ή προφανώς θα πρέπει να ψηφίσουν τα μέτρα έτσι που δυστυχώς τα κατάφεραν να απομονωθούν από την Ευρώπη, ή θα πρέπει να πάμε γρήγορα σε εκλογές. Γρήγορα όμως. Για να προλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα στο σωστό δρόμο. Ο κύριος Τσίπρας τα έκανε θάλασσα. Θυμηθείτε ότι εδώ και δύο μήνες ισχυρίζονταν ότι έχουν πετύχει την περίπου αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ότι υπάρχει μεγάλη σύγκριση μεταξύ της Γερμανίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και απεδείχθη χθες ότι όλοι οι δανειστές είναι μπετόν αρμένοι αντίον της Ελλάδος. Τέτοια αποτυχία διαπραγματευτική νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση, εξαπέλυσε βολές προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον Πάνο Καμένο, λέγοντας ότι έβαλαν το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ για το κακό που έκαναν στην Ελλάδα. Ενώ τόνισε ότι πρώτος στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ανάταση του ιδιωτικού τομέα, καθώς είναι εκείνος που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προσελκύσει επενδύσεις και να παράγει, αλλά και ο περιορισμός των αλόγιστων κρατικών δαπανών. Δεν θα είχαμε τρόικα. Δεν θα μιλάγαμε σήμερα για αξιολόγηση, δεν θα μιλάγαμε για Τόμσεν, δεν θα μιλάγαμε τίποτα για όλα αυτά. Και όλα αυτά τα χάσαμε από τη φιλοδοξία δύο ανθρώπων, του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου. Του Αλέξη Τσίπρα για να γίνει πρωθυπουργός και του Πάνου Καμένου για να γίνει στρατάρχης και να λάβει στο ΛΕΛ μαζί με τα ελικόπτερα. Αυτά τα χάσαμε επειδή δύο άνθρωποι έβαλαν το ατομικό του συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδος, και γιατί βρήκαν βέβαια και έναν τρίτο άνθρωπο, έναν, όπως λέγεται, είναι ο χρήσιμος ηλίθιος ιστορίας, ένας Φώτης Κουβέλης, που αντί να γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, γλύφει τώρα τον Τσίπρα, πας και πάρει κανένα υφυπουργείο. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδος. Και αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να σας πω κάτι και να ακουστεί καθαρά, δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ για τη ζημιά που έκαναν στην Ελλάδα. Τις φοβάται και τις τρέμει η καρδούλα του Αλέξη τις εκλογές, γιατί ξέρει τι το περιμένει τις εκλογές όταν και όποτε γίνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Υποτίθεται ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει σκληρή διαπραγμάτευση. Ακούστε. Εάν πράγματι κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας υποθέσουμε ότι κάνει πράγματι σκληρή διαπραγμάτευση. Επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή κρίνονται εκ του αποτελέσματος, τον παρακαλώ θερμά να σταματήσει να κάνει διαπραγμάτευση. Γιατί όσο αυτός διαπραγματεύεται, τα δισεκατομμύρια που φερτώνουν οι εταίροι στον ελληνικό λαό ολοένα και αυξάνουν. Αν κάνει λίγη ακόμα διαπραγμάτευση ο κύριος Τσίπρας, θα μας πάρουν και την Ακρόπολη. Φανταστείτε ότι υπέγραψε ένα μνημόνιο. Καλά, δεν λέω τώρα τι λέγανε για το μνημόνιο, πριν αφίστατα. Υπέγραψε ένα μνημόνιο. Και αυτό το μνημόνιο που υπέγραψε είχε ένα χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Η δεύτερη αξιολόγηση μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Τελικά την πρώτη αξιολόγηση την έκλεισε, προσέξτε, τον Νοέμβριο του 2016, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Τη δεύτερη δε αξιολόγηση, την οποία έλεγε ο Υπουργός των Οικονομικών ότι θα την έκλεινε οπωσδήποτε μέχρι 5 Δεκεμβρίου, η ακριβής φράση του κυρίου Τσακαλώτου ήταν: αν δεν κλείσουμε την αξιολόγηση μέχρι 5 Δεκεμβρίου, καήκαμε. Αυτή λοιπόν την αξιολόγηση που θα έκλεινε μέχρι 5 Δεκεμβρίου, δεν την έκλεινε στις 5 Δεκεμβρίου. Μετά μας είπαν: μην ανησυχείτε, είναι όλα έτοιμα για τις 26 Ιανουαρίου. Είδαμε τι έγινε χθες. Τώρα μας λένε μην ανησυχείτε, θα πάμε για 20 Φεβρουαρίου, προσέξτε όμως, μετά δεν έχει πολύ ακόμα, γιατί το Μάρτιο διαλύει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, ξεκινάει ο γύρος των εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη και το πουλάκι πέταξε. Άρα πού βρισκόμαστε σήμερα?
Ακούστε πόσο επιτυχημένη διαπραγμάτευση, θα στα βάλω λίγο με τη σειρά, γιατί στην Ελλάδα ξεχνάμε γρήγορα. Πόσο επιτυχημένη διαπραγμάτευση έκανε αυτό το καλό παιδί ο Αλέξης. Ακούστε. 3 μήνες τώρα μας λένε ότι ο Σονούπο το δούνου του θα φύγει από το πρόγραμμα. Και αν μείνει, θα μείνει ο σύμβουλος. Άρα δεν έχει σημασία τι λέει το δούνου του. Αυτό το έχουν πει από τον Τσίπρα μέχρι όλους τους υπουργούς του Τσίπρα και σχεδόν όλους τους βουλευτές του. Το τι σενάρια μας είπαμε, ότι δεν το θέλει ο Σόιμπλε, ότι θα έρθει ο Τραμπ και θα το πάρει και θα το αφαιρέσει από την Ευρώπη, ότι ο Τόμσεν είναι σε δυσμένεια, ότι δεν μιλάει Λαγκάρ για την τρέχουσα δικαστήρια. Όποια θεωρία μπορείτε να φανταστείτε, τη λέγανε αυτούς τους 3 μήνες. Τι απεδείχθη χθες? Ότι όχι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μένει στη διαπραγμάτευση, αλλά έχει πάρει και το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, η δίθεν διαφωνία μεταξύ των εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μεταφράστηκε χθες σε τελεσίγραφο των εταίρων εναντίον της Ελλάδος, οι οποίοι εταίροι οθέτησαν πλήρως όλες τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και σε ρωτώ, μετά από μια τέτοιου μεγέθους αποτυχία στη διαπραγμάτευση, τι θα έπρεπε να λένε σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ? Εάν ο κύριος Τσίπρας καθυστερήσει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, έχει μπροστά του 2 δρόμους. Ο ένας δρόμος να αποφασίσει ότι θέλει να νομοθετήσει τα μέτρα και να βγει να πει αυτός και οι βουλευτές του ότι όσα έλεγαν όλους αυτούς τους μήνες ήταν απλές ανοησίες. Ο άλλος δρόμος είναι να προκηρύξει εκλογές. Τι δεν μπορεί να κάνει? Να μείνει στην καρέκλα υποκρινόμενος ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Γιατί αν το κάνει αυτό, να ξέρετε, αυτή τη φορά παίζει οριστικά την Ελλάδα στα ζάρια και θα είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, αυτός και η παράταξή του, για ό,τι κακό τυχόν συμβεί στη χώρα.